Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το πρώτο κύμα της πανδημίας, η εξέλιξή του κρίθηκε από παράγοντες φυσικούς, όπως οι μετακινήσεις των πληθυσμών και την ετοιμότητα του κάθε λαού να ανταποκριθεί στα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. Και εκεί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Στο δεύτερο κύμα όμως, κρίθηκε η απόκριση των κυβερνήσεων στις ανάγκες που γέννησε η πανδημία. Και εκεί πατώσαμε. Και εκεί πάμε για πρωτάθλημα. Και μου έκανε αρνητική εντύπωση. Πραγματικά είχα και προσωπικά τεράστια ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Στεφανάδης, ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Κάνατε μελέτη, κύριε Στεφανάδη, την άνοιξη, η οποία έδειξε ότι το φάρμακο αυτό έχει αποτελέσματα. Καταλάβαμε καλά. Και είπατε από αυτό εδώ το βήμα ότι αυτό δεν ήταν επαρκές, αλλά περιμέναμε μια άλλη μελέτη που κάνανε Καναδοί. Δεν το καταλαβαίνω. Τι έχουν δηλαδή οι Έλληνες ερευνητές? Όχι, φαρμακοποιός δεν είμαι. Ο κύριος Στεφανάδης όμως είναι ο υπεύθυνος γιατρός. Όχι τις εξυπνάδες σε μένα. Όχι τις εξυπνάδες. Λέω, ο Στεφανάδης λοιπόν, ο δικός σας βουλευτής, ήταν υπεύθυνος. Να ξανανεύει το βήμα. Μην εξεγείρεσαι. Να μην εξεγείρεστε, κύριε Κικίλια, να σοβαρευτείτε. Να σοβαρευτείτε. Ο κύριος Στεφανάδης, στον κόσμο απευθυνόμαστε και λέω γεννώνται ερωτηματικά. Γιατί εξεγείρεστε? Εκνευρίζεστε, κύριε Κικίλια. Εσείς να μην με διακόπτετε. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Εάν με διακόψετε, κύριε συνάδελφε, μισό λεπτάκι. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να απευθύνεται σε εσάς και αν θέλετε μετά μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά που λέει. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη και από το σώμα. Απευθύνθηκα στον Υπουργό διότι με διέκοψε. Δεν ξέρω, κάτι από αυτά που είπα τον ενόχλησε. Να, αυτό είναι μια καλή αρχή. Με ξαναδιακόψατε και λέω. Και συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Στεφανάδης λοιπόν μας είπε ότι έκανε μελέτη για την κολχικίνη. Και αφήστε τώρα τα επιχείρηματα ότι κάποιοι ανάμεσά μας είναι ενάντια στον εμβολιασμό. Μάχη έχουμε δώσει. Πρώτος εμβολιάστηκε ο Τσίπρας. Μάχη δίνουμε διεθνώς για τις πατέντες. Πιο πολύ με τον εμβολιασμό από εσάς είμαστε. Αλλά λέμε οι άλλες λύσεις. Τι έχει συμβεί δηλαδή? Υπήρξε ελληνική μελέτη που είπε ότι ένα συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και εμείς περιμέναμε μία μελέτη από κάποια άλλη χώρα για να προχωρήσουμε? Είναι προφανές ότι διαμεσολάβησαν πολιτικές αποφάσεις. Αυτό είπε και ο κύριος Στεφανάδης. Δεν ξέρω, κύριε Στεφανάδη, αν θέλετε να ανακαλέσετε, να ανασκευάσετε. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Και οι δηλώσεις σας τις προηγούμενες ημέρες και τον καιρό που κάνατε τη μελέτη προς τα εκεί συνηγορούν. Και βεβαίως ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε δύο κυρώσεις συμβάσεων και δεν χάνετε ευκαιρία να μας δείξετε το πόσο σκόπιμα αδρανείς είστε στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι καλές και καλοδεχούμενες βεβαίως οι δωρεές. Βρήθη η βιβλιογραφία των οικονομικών της υγείας από μελέτες που λένε ότι δεν είναι επαρκής. Πόσο μάλλον όταν είμαστε σε μια κατάσταση πανδημίας. Αυτό λοιπόν σας καταλογίζουμε και σας καταλογίζουμε βέβαια και μία προπαγάνδα η οποία είναι απολύτως αναντίστοιχη με την πραγματικότητα. Ολόκληρες παρουσιάσεις είδαμε, έτοιμα βέβαια τα PowerPoint και οι παρουσιάσεις από ιδιωτικές εταιρείες ότι θα έχουμε 1018 κέντρα εμβολιασμού και ότι θα εμβολιάσουμε 2 εκατομμύρια συμπολίτες σε 45 μέρες περίπου. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, τα νοσοκομεία μας έχουν γίνει κέντρα εμβολιασμού, η πρωτοβάθμια φροντίδα δεν ενισχύεται και τώρα φέρνετε και το άρθρο 33 για να μετακομίσετε γιατρούς από τα νοσοκομεία τα οποία έχουν εξαντληθεί στις δομές της πρωτοβάθμιας. Αυτό κάνετε. Είχαμε την εξέλιξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν σας απασχολεί, θα κάνετε κάτι? Θα κάνετε κάτι? Ή θα κάτσετε στα αυγά σας? Θα κάτσετε στα αυγά σας να απολαμβάνετε την πολιτική σας συντριβή? Διότι εκτός από την πρόταση του Τσίπρα, στο Συμβούλιο της Ευρώπης συζητήθηκε και η πρόταση Μητσοτάκη για το εμβόλιο παύλα διαβατήριο και απερίφθη με τεράστια πλειοψηφία και απερίφθηκε από μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης τα οποία πρόσκειται στο Λαϊκό Κόμμα. Έχετε χάσει, νομίζω, κάθε δυνατότητα να πείσετε και σας έχει μείνει ο Τσαμπουκάς. Έχει τελειώσει η πυθός και έχει μείνει το έτσι γουστάρω. Και έχετε πάρει
Στραβό δρόμο πολύ. Και ξέρετε, όταν η οικονομική δυσπραγία έρχεται και χρονικά ταυτίζεται με τα γνήσια ξεσπάσματα της νεολαίας, την οποία νομίζετε ότι μπορείτε να την πιθαναγκάσετε σε μέτρα τα οποία κάποιος διεστραμμένος νους πραγματικά φαντάστηκε, η εξέλιξη μπορεί να είναι ένας πολιτικός σεισμός. Και πραγματικά, προσωπικώς, έχω τεράστια ερωτηματικά. Γιατί σας παραξένεψε αυτό που σας είπε στην αρχή τη συζήτηση ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος? Πρώτη φορά είναι που στέλεχός σας αναφέρεται σε πολιτικές που εφάρμοσαν δικτατορίες? Ξεχνάτε ότι τον όρο για ασφαλιστικό πεινωσέ τον εισάγατε εσείς στη δημόσια συζήτηση? Δικό σας στέλεχος το είπε. Ότι η μεταρρύθμιση που θέλετε να κάνετε στο ασφαλιστικό είναι ασφαλιστικό πεινωσέ. Άλλο στέλεχός σας από αυτό εδώ το βήμα έλεγε ξανά και ξανά να μην χαρίζουμε το Μεταξάν στη Χρυσή Αυγή. Και χθες είχαμε και άλλον, ένα που το παίζει φιλελεύθερος κιόλας, να λέει ότι το 69 είχε αστυνομικά τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν είχε. Δεν είχε. Πέραν το ότι δεν είχε, εδώ πέρα ξέρετε τι έχουμε όμως. Έχουμε μία αλυσίδα δηλώσεων οι οποίες σχετικοποιούν τις δικτατορίες. Και αυτό είναι το μείζον για την παράταξή σας. Κάποιοι από εσάς βέβαια μπορεί να αισθάνονται ότι κολυμπάνε σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Ο ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο άλλος αντιπρόεδρος, ο τρίτος υπουργός εσωτερικών, βεβαίως. Και κανένας εκ των αναφερομένων δεν μας έχει πει ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας ή σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ποια από όλα αυτά που υποστήριζε όταν ήταν στο κόμμα του κύριου Καρατζαφέρη έχει απεμπολίσει για να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Να πει μετακινούμε πολιτικά, αύριο αδερφέ, ήμουνα στην άκρα δεξιά, πάω σε ένα μετριοπαθές κόμμα. Έχει πετάξει λοιπόν αυτό το κόμμα τη μετριοπάθεια από το παράθυρο. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω ότι δικαιούται ο ελληνικός λαός να δει ότι απέναντι σε αυτή την κατηφόρα, απέναντι σε αυτόν τον αντιδημοκρατικό κατήφορο, θα υπάρχει ένα συμπαγές μέτωπο προοδευτικών και κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θα βάλει ένα φρένο σε αυτές τις αρνητικές πολιτικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.